παράθυρο στον ήλιο. Σενάριο Μιρέλα Παπαϊκονόμου. Μουσική Σταμάτης Πανδάκης. Σκηνοθεσία Τάκης Κατσέλης. Είναι 2,5 μηνών έγκυος και θα το ρωτήσω. Έγκυος. Έγκυος. Θέλω το παιδί του Μιχάλη. Το θέλω πολύ. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Όχι. Μην παίζεις μαζί μου. Γιατί με δαιμονίζεις. Όχι μαζί μου. Βάλτε με το Θεό, με τον διάβολο, με όποιον σου στέρισε αυτούς που αγάπησες, αλλά όχι μαζί μου, εντάξει. Σου λέω την αλήθεια, πήγα μαζί του. Παράθυρο στον ήλιο. Από το Μάρτιο στην ελληνική τηλεόραση ΑΝΑ. Υπήρχε μια εποχή που διασκεδάζατε σε ρυθμούς twist, rock and roll και blues. Υπήρχε μια εποχή που χορεύατε τσατσά, χαλιγκάλι και σάμπα. Υπήρχε μια εποχή που γλυκιά ζωή σήμαινε φλερτ και χορό στα πάρτι. Η Ετένα σας προσκαλεί σε ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι στις δεκαετίες του 60 και του 70. Γυρίστε πίσω το ρολόι και ελάτε μαζί μας τα χρόνια που απόκριες ήταν φλερ και χορό στα πάρτι. Σκηνοθεσία Τάσος Μπυρσίν. Την Πέμπτη το βράδυ στην Ετένα. Το ασφυκτικό περιβάλλον του χωριού τον πνίγει. Τα λαμπερά φώτα της μεγάλης πόλης τον τραβούν κοντά του σαν μαγνήτης. Θα δοκιμάσει την τύχη του φεύγοντας για ταξίδι στην πρωτεύουσα. Ένα οδηπορικό στις μνήμες και τα προβλήματα της Ελλάδας της μεταπολίτευσης. Μια ταινία του Τάκη Παπαγιανίδη. Ταξίδι στην πρωτεύουσα. Τη νύχτα της Πέμπτης στην Ετένα. Ευτυχώς στάθηκα τυχερή. Βρήκα αμέσως κοπέλα. Ένας μαγικός κόσμος ξανήχθηκε για την Πανωρέα. Ο κόσμος του θεάτρου. Μα η μαγεία κράτησε λίγο. Δείτε αυτή την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ το 5ο επεισόδιο της σειράς «Τα πέτρινα λιοντάρια». Μη στεναχωριέσαι. Μπόρα είναι. Θα περάσει. «Τα πέτρινα λιοντάρια». Σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσαρόπουλου. «Τα πέτρινα λιοντάρια». Η ποιοτική διαφορά της ελληνικής τηλεόρασης 1. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 2 Μαρτίου. Συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και χοροδίας της ΕΡΤ. Μίκη Θεοδωράκη. 7η Συμφωνία. Ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Γιώργου Κουλούκη. Ρέιβεν. Ποίηση Γιώργου Σεφέρη. Σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Σολίστ. Μίσα Ικέουτσι. Αλεξάνδρα Παπατζιάκου. Βαγγέλης Κατζησίμος. Φραγκίσκος Βουτσίνος. Διευθυντής χοροδίας Αντώνης Κοντογεωργίου. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 2 Μαρτίου. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ διευθύνει ο Μίκης Θεοδωράκης. Τύμπανα, χάλκινα πνευστά, ξύλινα πνευστά και φυσικά έγχορδα. Βιολί, βιολοντσέλο και ακόμα πιάνο, τσέμπαλο, κιθάρα, μαντολίνο, άρπα αλλά και ακορντεόν. Ένας διαγωνισμός της Eurovision για νέους μουσικούς.
Αγόρια και κορίτσια κάτω από 19 ετών μπορούν να πάρουν μέρος στον προκριματικό διαγωνισμό που θα γίνει στην Ελλάδα. Θα προκριθεί ένας νέος που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 7ο διαγωνισμό Eurovision για νέους μουσικούς που αυτή τη χρονιά φιλοξενείται στη Βαρσοβία και θα μεταδοθεί από την πολωνική τηλεόραση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αιτήσεις για το διαγωνισμό υπάρχουν στα οδεία καθώς και σε υπηρεσίες της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων τελειώνει στις 3 Μαρτίου. Η προεπιλογή θα γίνει στις 13 Μαρτίου στην ΕΤΕΝΑ και η οριστική επιλογή στις 20 Μαρτίου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Παιδικών Εκπομπών της ΕΤΕΝΑ, Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή Αττικής.